διαφορετική σκυταλοδρομία 100 μέτρων. Τα πληρώματα των αρμάτων μάχης, αντί σκυτάλης, κουβαλούν μέρη του φόρτου του άρματος, όπως το βλήμα των 105 χιλιοστών που φέρει το Leopard 1α5 ή το σειρματόσκηνο ρημούλκησης. Αυτό ήταν και το τελευταίο αγώνισμα των αρματιστών που διαμόρφωσε και την τελική βαθμολογία των διαγωνιζομένων επιλαρχιών στον Εθνικό Διαγωνισμό Ουλαμών Αρμάτων Μάχης στο πεδίο βολής αρμάτων Λιτοχώρου. Η Νικήτρια επιλαρχία όμως δεν αναδείχθηκε έτσι εύκολα. Τα πληρώματα πέρασαν 5 ημέρες δοκιμασιών σε πολλαπλά αντικείμενα και καταγράφηκε η συνολική τους απόδοση με βάση μετρήσιμα στοιχεία. Βολές από τα 25 μέτρα από 4 θέσεις πάνω και κάτω από το άρμα. Μηχανοδήγηση ακριβίας σε συγκεκριμένη διαδρομή και ακινητοποίηση άρματος μπροστά σε κάθε το εμπόδιο. Τέλος, σειρά δοκιμασιών πάνω στους στόχους, ρημούλκηση άρματος και μεταφορά τραυματεία, με κορύφωση επιθετικές και αμυντικές επιχειρήσεις και βολές με πραγματικά πυρά. Αυτό που ξεχώρισε πιο πολύ ήταν οι βολές, γιατί αυτό μετράει. Μία βολή πρέπει να βρει στόχο. Γι' αυτό είναι πιο πολύ. Τα υπόλοιπα κρίθηκαν σε λεπτομέρειες. Όλα τα άλλα είναι βοηθητικά που εκπαιδεύουν το πλήρωμα, έτσι ώστε να μπορέσει να εκτελέσει τη σωστή βολή που θα βρει στόχο. Ευχαριστώ! Ο διοικητής πρώτης στρατιάς αντιστράτηγος Πέτρος Δεμέστιχας απένειμε αναμνηστικά και ενημερώθηκε για την εκπαίδευση των στελεχών όλες τις ημέρες του διαγωνισμού. Να σας μεταφέρω καταρχάς τις ευχές και τα συγχαρητήρια της ιεραρχίας και σας προτρέπω να παραμείνετε έτσι, παλικάρια όπως σας είδα να αγωνίζεστε σήμερα. Να έχετε το πνεύμα του μαχητή, την αισιοδοξία και να παλεύετε για το καλύτερο. Οι διαφορές εντοπίστηκαν ουσιαστικά στις μικροατυχίες του αντιπάλου. Αυτό που φάνηκε ουσιαστικά ήταν ότι όλα τα πληρώματα όλων των μονάδων, όλων των ταξιδιωτικών ήταν άριστοι. Διαγωνισμοί όπως αυτός διεξάγονται συχνά στα πεδία βολής του στρατού ξηράς στα τελευταία 4 χρόνια. Και όπως κάθε φορά διαπιστώνεται, νικητής είναι ο ζήλος και το δέσιμο των πληρωμάτων μέσα από τέτοιες εκπαιδεύσεις.